Κυρίες και κύριοι, όπως και κάθε Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τον κύριο Κοφίδη Θεοφάνη και τη θεματική ενότητα Ελληνοτουρκικά, κόσμος και διεθνής ανάλυση. Στο σημείο αυτό, κύριε Κοφίδη, να σας καλησπερίσουμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καταρχάς, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε, πριν περάσουμε στη γνωστή μας θεματική, να σας συγχαρούμε για την ομολογουμένως εξαιρετικά επιτυχημένη εσπερίδα που συνδιοργανώσατε την περασμένη Πέμπτη ως πρόεδρος του ΕΑΝΟΣ στην Λέσχη Κομοτηναίων με θέμα την υγεία και τις διεθνείς προκλήσεις, παρουσία μάλιστα και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, αλλά και λοιπόν ακαδημαϊκών και επιστημόνων. Έκπληξη μάλιστα και ιδιαίτερη αίσθηση, θα μου επιτρέψετε, προκάλεσε και το γεγονός ότι κατά την εκκίνηση της εσπερίδας διαβάσατε και τον δισέλιδο χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θερμά συγχαρητήρια στο πρόσωπό σας που χαίρετε τις εκτιμήσεως του Παναγιώτατου. Τι συναισθήματα σας προκάλεσε αυτή η κίνηση? Καταρχήν να πω ότι η εσπερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Όμιλο Συνέβρεσης Ιδεών, στον οποίο είμαι πρόεδρος, με την υποστήριξη, με τη συνδιοργανωτική δηλαδή δυνατότητα και του Ομίλου, του Ροταριανού Ομίλου Ροδόπη Κομοτηνής, να μην το ξεχνάμε αυτό, και επίσης ότι είχε δύο ξεχωριστές ενότητες. Αυτό που αναφέρατε ήταν η δεύτερη. Στην πρώτη έγινε παρουσίαση ενός εξαίρετου βιβλίου του κ. Ηλία Πετρόπουλου. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να κρύψω τη βαθιά μου ικανοποίηση που ο ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου στον πλανήτη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, έστειλε ένα τέτοιο χαιρετισμό που, πέραν, όπως είπατε κι εσείς, των θερμών του συγχαρητηρίων στο πρόσωπό μου και της εκτίμησης που εξέφρασε στο πρόσωπό μου και τις ευχές του, που τον ευχαριστώ για αυτή την ευλογία, είχε κάτι πραγματικά βαθιά περιεκτικό και αποδεικτικό της φυσιογνωμίας του. Ως λεγόμενος πράσινος πατριάρχης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διακρίνεται για την περιβαλλοντική του ευαισθησία και γνώση, αλλά και για την υποστήριξη των θεμάτων φυσικά του ανθρώπου και της ανθρωπότητας και στο επίπεδο της υγείας. Άρα, ήταν και στην αναφορά του στο χαιρετισμό στην πρώτη ενότητα, αλλά και στη δεύτερη ενότητα, εξαιρετικά εύστοχος, μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο που με παρακίνησε, που φυσικά αυτό συγκρατήθηκα, γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε, να έχουμε τον Πατριάρχη ουσιαστικά μαζί μας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που κάποια στιγμή σκέφτηκα, μα τα είπε όλα ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, ο Παναγιώτατος, και αυτό αποτελεί οδηγό για από εδώ και πέρα για την εσπερίδα μας. Φυσικά δεν το είπα, αλλά δεν θα ήταν και πάρα πολύ άστοχο, δεν θα ήταν καθόλου άστοχο να το έλεγα, διότι είχε τέτοιο περιεχόμενο. Επεδείξετε μια ταπεινότητα. Ναι, νομίζω ότι το κράτησα εκεί και νομίζω θα ήταν μια χαρά, πολύ εύστοχο αν το έλεγα, διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέδειξε ακόμα μια φορά την ευστοχία στο πνεύμα του, την προσαρμογή σε οποιαδήποτε επίπεδο πρόκληση θετική, είτε είναι σε πνευματικό επίπεδο, είτε είναι σε θρησκευτικό επίπεδο, είτε είναι σε επιστημονικό ή γνωσιακό ή και κοινωνικό επίπεδο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι αλήθεια ότι όταν χαίρεις της εκτίμησης και της υποστήριξης ενός τέτοιου ανθρώπου, δεν μπορείς παρά να νιώθεις βαθιά ικανοποίηση, αλλά και κυρίως τεράστια ευθύνη, αγαπητέ μου. Ομολογουμένως, είναι και κάτι πολύ ξεχωριστό το να υπάρχει και το ενδιαφέρον αλλά και η υποστήριξη του Παναγιώτατου σε δράσεις μάλιστα που αφορούν και την τοπική μας κοινωνία, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Αυτό περιέγραψα μόλις τώρα. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοφίδη, λοιπόν, επειδή παρακολούθησα όλη την εσπερίδα, να σας εκφράσω και τα προσωπικά μου συγχαρητήρια, εκ μέρους δηλαδή και μου αλλά και του ιδίου του καναλιού του TV Ροδόπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στην ενότητά μας τώρα, στα ελληνοτουρκικά, τον κόσμο και τη διεθνή ανάλυση. Σημαντική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπεγράφει μεταξύ της χώρας μας και της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Τόκιο. Φαίνεται ότι πάμε έξω καλά, κύριε Κοφίδη, έτσι δεν είναι? Α, ναι, είναι έξυπνο έτσι πως το θέτεται. Ένα λογοπαίγνιο, είναι το κλασικό έξω πάμε καλά. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και μέσα πάμε καλά, δεδομένων των αλλεπάλληλων κρίσεων, τις οποίες
προκλήθηκε αυτή η διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει. Τεράστια αμφισβήτηση της κυριαρχίας της στα σύνορα και εδώ στην Θράκη, ξεκίνησε με τον υβριδικό πόλεμο της γείτονος. Επίσης είχαμε την πανδημία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό ως απότοκα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο από το ουκρανικό μέτωπο. Και παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα είχε ανάπτυξη διπλάσια και περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης και ότι στα βασικά μεγέθη τα πήγε καλά. Τα πήγε ικανοποιητικά, όπως λέω, δεδομένων και των αναλογιών και των προκλήσεων που είχε. Όσο μάλιστα όταν τώρα μπροστά έχουμε και τη δυνατότητα σε λίγο καιρό να βγούμε και στην επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη ταυτόχρονη πλευρά αυτής της θετικής πορείας αφορά στα εξωτερικά θέματα. Στα εξωτερικά θέματα, και έρχομαι λοιπόν εδώ στο ερώτημά σας, αλλά έπρεπε να κάνω και αυτό το μικρό πρόλογο, γιατί το έξω πάμε καλά παραπέμπει στο ότι ίσως μέσα δεν πάμε καλά. Λοιπόν, και μέσα πάμε καλά, πέρα από τα λάθη, πέρα από την ανάγκη για θωράκιση, για θωράκιση ορισμένων πραγμάτων, όπως και στα θέματα αυτά των υποκλοπών και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν αφορά τη σημερινή μονοκυβέρνηση, είναι διαχρονική η παθογένεια. Γι' αυτό και χρειάζεται εκεί θωράκιση ομολογουμένως, αλλά στα εξωτερικά θέματα, τι να πω, αυτό που έγινε μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και του Ιάπωνα ομολόγου του, δείχνει πόσο μακριά φτάνει το μήνυμα της εξωστρέφειας, της σταθερότητας, της στιβαρότητας, της αξιοπρεπούς, ποιοτικής, εξωτερικής, πολιτικής και όχι των πειραμάτων τύπου Μαδούρου και Βενεζουέλας, και όλων των υπόλοιπων ανόητων και επικίνδυνων κύριε Κατενίζογλου επιλογών, όπως τα είχαμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και διαστόματος στελεχών της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης ή και άλλων, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, ότι με την Τουρκία θα το ρισκάρουμε, δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμούς, ή που δεν υπέγραψαν ακόμα και τη συμφωνία για τα Ραφάλ, ή ότι θέλουν να επαναδιαπραγματευτούν τη συνεργασία, τη συμφωνία στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι απίθανα πράγματα αυτά. Ναι, λοιπόν, αυτό που συνέβη εκεί στην Ιαπωνία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι υπεγράφει μεταξύ του Έλληνα και Πρωθυπουργού και του Ιάπωνα Πρωθυπουργού μία στρατηγική συμφωνία, στρατηγική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στην κοινή συμπόρευση σε εξωτερικά θέματα και σε θέματα διεθνούς δικαίου. Φυσικά και στην οικονομία, φυσικά και στις επενδύσεις, στον πολιτισμό, στην ναυτιλία, η οποία η Ιαπωνία είναι και αυτή μέσα στο top 5, τις 5 πιο δυνατές χώρες στον εμπορικό παγκόσμιο στόλο. Για να ενημερωθεί και ο κόσμος, είχε προηγηθεί ποτέ στρατηγική συμφωνία μεταξύ της χώρας και της Ιαπωνίας? Ποτέ. Ήτανε απλά συμφωνίες επισκέψεων. Αλλά τώρα, όταν είναι ένα πακέτο ολόκληρο, το οποίο μάλιστα εμπεριέχει μέσα και κοινή στόχευση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια του δυτικού κόσμου και όχι των πειραμάτων και του αναθεωρητισμού, αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα πραγματικά προσπαθεί και επιτυχαίνει να παίζει σε άλλο επίπεδο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίζουμε. Είναι λοιπόν μια εποφελής συνεργασία, η οποία τέθηκαν τώρα οι βάσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα επόμενα χρόνια. Ποιοτική και εκπέμπει μηνύματα, ενώ είναι μεταξύ δύο πρωθυπουργών, εκπέμπει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Τα μηνύματα ότι η Ελλάς είναι εδώ ως χώρα σταθερότητας, ασφάλειας, συμπόρευσης με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, γιατί υπάρχει αναφορά και μάλιστα και καταδίκες οποιονδήποτε αναθεωρητισμών. Ξέρετε, αυτά ακουμπούν παντού, ακουμπούν τους πάντες και προωθούν την υπόθεση, τις υποθέσεις της Ελλάδος, της χώρας μας και στον ΟΗΕ, δεδομένου ότι η χώρα προσπαθεί σε λίγο να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα και στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, θα μου επιτρέψετε. Α, τι ωραία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας χθες αυτοπροσδιορίστηκε ως νέος Μωάμεθ ο Προφητής. Τα συνηθίζει εξάλλου αυτά ο κύριος Ερντογάν. Την ίδια στιγμή όμως δεν πάβει για άλλη μια φορά να εξαπολύει απειλές και σε συμμάχους. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη στάση και η επιθετική ρητορική του εντείνεται όσο πλησιάζουν οι εκλογές στη γείτονα χώρα. Mm-hmm. Ποια είναι η θέση σας? Η θέση μου είναι αυτή που εξέφρασα, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, ως χαρισματικός πραγματικά άνθρωπος κοντά στον λαό, προσπαθεί να μετατρέψει την οικονομική δυσπραγία αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, αλλά και το δεύτερο θέμα που είναι το κύριο θέμα στην εσωτερική πολιτική, μετά την οικονομία,
στην εσωτερική πολιτική και την πορεία προς την εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία, δηλαδή το θέμα των προσφύγων, θέλει αυτά τα δύο κυρίως, εφόσον δεν τα πάει εκεί καλά, γιατί δεν βρίσκει τρόπο για να βελτιώσει πράγματα ή να εκτονώσει και να ικανοποιήσει αυτά που θέλει, εκπέμπει, εξαπολύει απειλές προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και προς την Ελλάδα ή και προς τη ΣΥΠΑ ή και προς τη Φιλανδία, όχι προς τη Φιλανδία, προς τη Σουηδία, λέγοντας ότι θα πάθει ένα σοκ η Σουηδία και ουσιαστικά το ΝΑΤΟ, απειλεί και αφήνει υπονοούμενα εναντίον της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των F-35 και των F-16 που δεν πάνε καλά αυτά τα πράγματα, όπως ξέρετε, για την Τουρκία, λέγοντας μάλιστα ότι η σχέση με τον Πούτιν είναι σχέση εντιμότητας, παραπέμποντας δηλαδή εμέσως ότι η σχέση με την Αμερική είναι σχέση ανεντιμότητας. Δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα στη Συρία, γιατί έχει βάλει φρένο εκεί ο Αμερικανικός παράγοντας και ούτε το καλοβλέπει ο Ρώσος, ο Ρωσικός παράγοντας στην επέμβαση στη Συρία. Επομένως, κάνει ό,τι μπορεί για να φουσκώσει τα στήθη του και να τα περάσει αυτά τα μηνύματα στον τουρκικό λαό. Ο οποίος τουρκικός λαός γίνεται πολλές φορές αποδέκτης τέτοιων γλαφυρών διατυπώσεων από τον πρόεδρο. Όπως ότι υπήρχε μετά την κατάκτηση από τον Μωάμεθο Πορθητή, τον πρώτο δηλαδή το 1453, υπήρχε ένα ποίημα το οποίο το απήγγειλε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες, που λέει ότι η Αγία Σοφιά θα επανακαταληφθεί και θα είναι η δεύτερη άλωση. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει, λες και έκανε κάτι μεγάλο πράγμα. Πήρε δηλαδή ένα μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας και με ιστορία ορθόδοξη και το μετέτρεψε σε τζαμί, το επαναμετέτρεψε σε τζαμί, συγκρίνοντας αυτό το γεγονός με την προσπάθεια του Πορθητή του Μωάμεθ να κατακτήσει πριν 570 χρόνια περίπου, ναι, ακριβώς πριν 570 χρόνια, την Κωνσταντινούπολη. Αυτό δείχνει ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι ο τρόπος που κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά και γενικότερα αυτά που έχει στο μυαλό του, παίζουν σημαντικό ρόλο. Συγκρίνεται με τους μεγάλους της τουρκικής και της οθωμανικής ιστορίας. Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγάλους και μεγαλύτερος ακόμα και από τον Ατατούρκ. Αυτά λοιπόν είναι μέσα στο μυαλό του Ερντογάν και δεν είναι μόνο ότι θέλει να κερδίσει τις εκλογές, είναι ότι αυτή είναι και η δομή στη σκέψη του Ερντογάν, ο οποίος, ξανά το λέω, έχει μια πολύ ιδιαίτερη επαφή με το λαό και μπορεί να πει κάποιος ότι σε αυτά τα θέματα είναι χαρισματικός όσον αφορά την επαφή του με το λαό, αλλά οι αστοχίες του είναι πραγματικά συγκλονιστικές, όπως αυτό με την Αγία Σοφιά. Μήπως όμως αυτές οι αστοχίες του στοιχήσουν κιόλας, γιατί η Ενωμένη Αντιπολίτευση στην Τουρκία παρουσίασε και το πρόγραμμά της που αφορά σε όλα τα θέματα, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής πολιτικής. Ποια είναι τα άξια λόγου σημεία αυτά στις προγραμματικές θέσεις τους? Τι μου ζητάτε τώρα να κάνω? Είναι ένα κείμενο 230 σελίδων, περίπου 240 σελίδων, με πάνω από 2.000 προτάσεις. Τρία πράγματα μπορούμε να ανοιχνεύσουμε εκεί ως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα επίσης με τα θεσμικά της Τουρκίας, δηλαδή ποιο θα είναι το πολίτευμα της Τουρκίας. Και το τρίτο είναι με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έλεγα ότι προκειμένου να εκμεταλλευτεί το λεγόμενο τραπέζι των έξι, με κύριο κόμμα φυσικά εκεί το Τζέχεπε, το κεμαλικό κόμμα του Κιλιτσντάρογλου, συνασπίστηκαν πολλοί, οι οποίοι όμως έχουν και τις τριβές μεταξύ τους, δεν βρήκαν καταρχήν έναν κοινό υποψήφιο. Και αυτό δεν προϊονίζεται τα θετικότερα για την εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως, είναι θετικό ότι θέλει να κερδίσει την καλή μαρτυρία της Δύσης, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και παρόλο που τονίζει στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να έχουμε μια ισότιμη πραγματικά σχέση επικοδομητική με τη Ρωσία, το μεγάλο βάρος το ρίχνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς τη Δύση και προς την Ευρώπη, λέγοντας ότι θέλει να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό ακούγεται αυτό, γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει μια χώρα πλήρες μέλος πρέπει να δει στην πράξη την εξομάλυνση κάποιων πραγμάτων, έτσι, και στα θέματα της εσωτερικής δημοκρατίας και στα θέματα των θεσμών και στα θέματα της εξωτερικής συνεργασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Το δεύτερο λοιπόν που είπα, πέρα από την εξωτερικά, μάλλον να πούμε στα εξωτερικά, πολύ ιδιαίτερο είναι η αναφορά και στα ελληνοτουρκικά. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στο Αιγαίο αλλαγή πραγμάτων. Εντάξει, αυτά τα ακούγαμε πάντα από τους κεμαλιστές, αλλά θα εργαστούμε με διάλογο διαπραγματεύσεις για την επίλυση των διαφορών. Και αυτό ακούγεται τουλάχιστον καλύτερο από το θα έρθουμε ένα βράδυ. Ωστόσο, επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα δεν προτίθεται να συζητήσει
Γιατί δεν υπάρχει διάλογος αναφορικά με τα δικαιώματα. Επίσημος διάλογος για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να υπάρχει. Κυριαρχικά δικαιώματα βέβαια είναι και οι θαλάσσιες ζώνες. Εκεί υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, όπως δηλωμένα φυσικά είναι η θέση της Ελλάδας, ότι υπάρχει η ανάγκη μόνο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Και ό,τι μπορεί, λέω τώρα εγώ, ό,τι μπορεί να εμπλέκεται γύρω από αυτό, ίσως να είναι και θέμα μιας άτυπης διαβούλευσης, όχι όμως επίσημου διαλόγου. Όλα τα υπόλοιπα φυσικά που ζητάει η Τουρκία δεν είναι δυνατό να είναι αντικείμενο διαλόγου, αλλά είναι θετικό ότι βλέπουμε σε αυτά για τα εξωτερικά θέματα, δηλαδή στο κείμενο των 6 όπως έχουμε πει, ότι βλέπουμε τουλάχιστον μια καλή διάθεση ρητορική. Και στο θέμα της Κύπρου, παρόλο που δεν είναι ευίωνες οι προοπτικές, που μιλάει για τα δικαιώματα της τουρκικής δημοκρατίας, της λεγόμενης φυσικά τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, που είναι αναγνωρισμένη μόνο από την τουρκική δημοκρατία, εν τούτης λέει στην βάση 2 ισότιμων κοινοτήτων. Αυτό είναι ένα βήμα καλύτερο από αυτό που λέει ο Τατάρ, εκεί ο πρόεδρος της Βορείου Κύπρου, ας πούμε, σε εισαγωγικά όλο αυτό, και που λέει και η Τουρκία για ισοτιμία 2 κρατών, ενώ οι 6 λένε για ισοτιμία κοινοτήτων. Ίσως είναι ένα βήμα λιγότερο. Στο θέμα δε των θεμάτων του πολιτεύματος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι προτίθενται άμεσα να καταργήσουν την προεδρική δημοκρατία επί της ουσίας. Θέλουν να επιστρέψουν σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, με πρόεδρο να είναι μόνο για μια θητεία και να έχει πολύ λιγότερες δικαιοδοσίες και εξουσίες από ό,τι έχει σήμερα. Και πολύ σημαντικό, το τελευταίο, το 1/3, που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ ελκυστικό αν το ακούσει κάποιος σε σχέση με αυτό που βιώνουμε το τελευταίο καιρό. Λέει ότι θα σεβαστούμε πλήρως αυτά που προβλέπονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα εργαστούμε γι' αυτό και φυσικά θα σεβαστούμε απόλυτα το δικαστήριο, την ΕΔΑΔ όπως λέγεται, που σημαίνει ότι μάλλον καταδεικνύει ότι η δημοκρατία έχει υποχωρήσει πολύ και το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Όλο αυτό το πακέτο θα έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουμε. Και ένα βήμα χωρίς... πιο κοντά προς τη Δύση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χωρίς όμως να τρέφουμε αυταπάτες και να μας παρακινεί αυτό να λέμε ότι οι 6, όποιος και αν είναι μετά ο Πρωθυπουργός, θα είναι πάρα πολύ καλύτερος από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Όχι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στην ανάλυση μας και να ξέρουμε ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά και των δύο εκδοχών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοφίδη για τη σημερινή μας συνέντευξη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.